σύντομα. Οι Παρθένοι μας κάτι γκρινιάζουν με τα συναισθηματικά τους ή με εκείνα τα οικονομικά. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι μέρες τρέχουν τα γεγονότα, μπορείτε να προωθήσετε ένα θέμα οικονομικό που έχει σχέση με άλλους, εφορίες, δάνεια, ασφάλειες. Με εκείνα τα συναισθηματικά όλο και κάποιο παραπονάκι θα βρείτε να έχετε κάτι. Επειδή εσείς οι Παρθένοι και όσοι έχουν οροσκόπο Παρθένο, είναι... το λέω έμεσα, έτσι γλυκά, τρυφερά. Σαν να έχετε ένα μεγεθυτικό φακό και βλέπετε ακριβώς πώς σας το πει ο άλλος την καλημέρα. Είναι έτσι γλυκιά, τρυφερή. Αν δεν είναι ακριβώς έτσι, θα αρχίσετε να λέτε, μα τι έχει τώρα. Και... Πολύ το κάνετε. Το κάνετε. Και γιατί έτσι. Και γιατί μπορεί να έχετε δικά του, να μην έχει τίποτα. Το δε χειρότερο απ' όλα είναι ότι... Το έχω πει πολλές φορές. Αυτό των Παρθένων, ενώ είναι πάρα πολύ καλό για τη δουλειά, είναι πάρα πολύ καλό για οτιδήποτε ασχολείστε, μπορεί να πλησιάζετε το τέλειο, είναι η επανάληψη της ερώτησης αυτής. Εκείνη η επανάληψη, εκεί είναι που τα πράγματα χαλάνε, ειδικά εγώ, ας πούμε, όταν συναλλάσσομαι, έτσι λέω, έλα, μου το πεις, παρακάτω, παρακάτω. Ειδικά ένας δίδυμος δεν μπορεί να ακούει πολλά. Λοιπόν, Παρθενάκια μου, προσέχετε. Ορίστε, τίποτα. Λοιπόν. Μαλώς με Παρθένη και Δίδυμη τώρα. Λοιπόν, Παρθενάκια μου, μείνει. Είναι πιο δυνατός ο οροσκόπος, μετά από... Κοίταξε, αυτό είναι λίγο μύθος για τον πολύ κόσμο. Είναι το ζώδιο και ο οροσκόπος. Υπάρχουν όμως ακόμα 8 πλανήτες και η Σελήνη που διαφοροποιούν τα πράγματα. Ναι, είναι δυνατός ο οροσκόπος, ειδικά όσο μεγαλώνεις και μπορείς να πάρεις τα πράγματα στα χέρια σου. Αυτό σημαίνει ο οροσκόπος. Ότι μπορώ τώρα να κάνω αυτό που θέλω, ενώ αν είμαι 15, ο μπαμπάς και η μαμά δεν με αφήνει. Λοιπόν, Παρθενάκια, προωθήστε τώρα οικονομικά και συναισθηματικά, γιατί αργότερα θα καθυστερήσουν. Ενώ σήμερα είναι μια πολύ πολύ καλή μέρα για εσάς που είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες. Κάτι πολύ σημαντικό κάνετε αυτόν τον καιρό. Ο Άρης για εσάς είναι εξαιρετικός, μπορεί να δώσει μια εκκίνηση η οποία θα είναι σημαντική. Ζυγή των πρώτων ημερών θα με μισήσετε με τον Άρη απέναντί σας, οικογενειακά θέματα, με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες. Προσέχετε πάρα πολύ, ενώ του Δευτέρου και Τρίτου δεκαημέρου είστε σε μια πολύ ωραία φάση που μπορείτε και να αλλάξετε πράγματα, αλλά και να έρθετε πιο κοντά στα αγαπημένα πρόσωπα. Οι Σκορπιοί μας το έχουν ρίξει στη δουλειά αυτόν τον καιρό. Ό,τι έχετε να αποφασίσετε, αποφασίστε το τώρα, αυτές οι μέρες οι οποίες είναι αρκετά καλές. Ενώ έχετε τα χιλιάδες τρεξίματα, θέματα, συζητήσεις, επαφές. Μπαίνει ένας μήνας ο οποίος θα είναι πραγματικά μέσα στις υποχρεώσεις. Τοξότες μου, ασχοληθείτε με τα αγαπημένα πρόσωπα, ενώ περιορίστε λίγο τα έξοδά σας και την αγοραστική σας μανία. Δεν φτάνει που θα υπάρχουν έξω. Έχετε και μια αγοραστική μανία, η οποία θα σας βγάλει λίγο έξω από τον προϋπολογισμό σας και μην έρθετε σε σύγκρουση αν είστε γεννημένοι την πρώτη μέρα με αγαπημένα πρόσωπα. Εγώ καιράκια της πρώτης μέρας, να σας παρακαλώ πάρα πολύ να βάλετε πάντα τη λογική που έχετε εσείς σαν κυρίαρχο έτοιμά σας. Είναι μια δύσκολη μέρα, μια ένταση. Είτε σε οικογενειακό επίπεδο, είτε σε επαγγελματικό. Των πρώτων ημερών η εγώκερη μέχρι τις 31 που θα είναι εκείνη η Πανσέλινος, θα πρέπει να προσέχετε πολύ, γιατί μπορεί να υπάρχουν αρκετές εντάσεις. Στο δεύτερο δεκαήμερο μπορεί να δείτε αγαπημένα πρόσωπα, να έρθουν στο σπίτι σας, να βελτιώσετε την οικογενειακή σας κατάσταση, προσπαθείτε. Υδροχόη μου, δεν ξέρω από πού να... φυλαχθείτε, όχι με την κακή έννοια, πρόσχε, μην βάλεις την Παρθένα. Έχετε πάρα πολλά πράγματα να κάνετε. Να συναντήσω αυτόν, να μιλήσω με εκείνον, να συζητήσω επαγγελματικά, πάρα πολλά πράγματα να κάνετε, ενώ έχετε πολύ άγχος μέσα σας. Ο Άρης μπαίνει στον εγώκερο και αυτό σας δημιουργεί ένα άγχος γενικό, ενώ τα οικογενειακά αυτές τις μέρες θα σας απασχολήσουν. Τα ψαράκια, ο ήλιος φεύγει από το ζώδιο. Όσο σας έδωσε χαρά και δύναμη, τώρα λοιπόν μεταφέρεται στα οικονομικά. Αλλά μέσα φεύγει, Γεωργάτα. Τώρα που φεύγει, τι θα κάνεις. Τώρα θα ασχοληθείς με τα οικονομικά, τα οποία είναι σημαντικά και τα οποία πρέπει να τα τρέξετε τώρα μέχρι αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, πριν αρχίσουν και καθυστερούν. Αλλά αυτό το καθυστερούν δεν αποκλείεται μετά τον Απρίλιο να πάρετε και κάποια καθυστερούμενα. Καλή άνοιξη να έχουμε, ηρεμία να έχουμε και όλα θα πάνε καλά.